Το λόγο δίνουμε στον κύριο Τσουφλίδη. Επαφίαμε στην εμπειρία σας σαν ομιλητή, να μαζέψετε λίγο το χρόνο. Φτάνει ο τίτλος και το όνομά σας, τίποτε. Ξέρετε τι γίνεται τώρα μετά τον Μπαλάφα. Εγώ μάλλον τζάμπα μιλάω. Ο Μπαλάφος τα είπε όλα, είναι καταιγιστικός. Ήτανε καταιγιστικός. Και με αγχώσατε κιόλας. Είχα και τη φίλη τη Ράνια εδώ πέρα που μου έλεγε συνέχεια. Α, στο πάνελ, ναι, μου έλεγε συνέχεια. Περιμένω να δω τι θα πει, τι θα πει, τι θα πει. Αγχώθηκα. Και είπα, λέω, να την πάω ανάποδα την παρουσίαση. Όχι να μην την κάνω όπως τη σκεφτόμουν. Οπότε χειροκροτήστε πρώτα. Εντάξει. Μπράβο. Μπράβο. Οπότε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Κύριε Λούρδα, επειδή στην πληροφορική δεν τα πηγαίνω καλά, μπορούμε να παίξουμε λίγο το κομμάτι με το βιντεάκι. Λοιπόν, τι έπραξε η δημόσια διοίκηση, γιατί άκουσα πάρα πολλά για το τι έπραξε η δημόσια διοίκηση. Αίτηση, δύο φωτογραφίες, παράβολο, απολυτήριο γυμνασίου. Απολυτήριο γυμνασίου δεν έχεις. Είμαι πτυχιούχος της νομικής και δικηγόρος εν ενεργεία. Απαιτείται απολυτήριο γυμνασίου. Έχω καταθέσει αντίγραφο τίτλου σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και βεβαιώσεις άριστης γνώσης της γαλλικής και της γερμανικής γλώσσας. Εγώ σου λέω τι απαιτείται. Μπορώ να σου εμπιστευτώ κάτι? Επειδή ήμουν πολύ έξυπνος, με γράψαν κατευθείαν στο Πανεπιστήμιο. Πού ζητάς να διοριστείς? Δεν υπάρχουν πολλές θέσεις. Στην οδό Φαβιέρου, κατά προτίμηση. Πού? Στη Φαβιέρου, κοντά στην Αχαρνών. Στην Αθήνα. Αθήνατον. Από Γέννητσά και πάνω. Τότε ασφαλώς στη Θεσσαλονίκη. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Δεν πήγες για γυμνάσιο? Λοιπόν, αυτό ήταν από το έργο του Καριωτάκη, όταν πήγε να διοριστεί λοιπόν στο δημόσιο. Δεν είχε πάει και γυμνάσιο. Μπορούμε να το προχωρήσουμε. Ωραία. Η ελληνική δημόσια διοίκηση, ό,τι και να λέμε, στηρίχθηκε και στην περίπτωση της πανδημίας σε δύο βασικούς πυλώνες που τους υλοποιεί τα τελευταία 47 χρόνια, ίσως και λίγο περισσότερο. Το έχει πει και ο κύριος Μαΐστρος, για τους παλιούς στην τοπική αυτοδιοίκηση θα το ξέρουν. Οι δύο πυλώνες λοιπόν ήταν αυτοί. Βλέποντας και κάνοντας και τυφλοσούρτης. Το είπε και ο φίλος ο Βασίλης κάπου σε κάποια στιγμή. Τι έκανε ο ένας, τι έκανε κι άλλος και φτιάχναμε το ίδιο. Ή αναλόγως και στην πορεία, βλέποντας και κάνοντας. Σε αυτό στηριχτήκαμε. Και πάμε να δούμε τι έπραξε επίσης η δημόσια διοίκηση, αλλά και πρέπει να πούμε κάποια έψημα. Ψηφιακής, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έδωσε ένα πραγματικό ρεσιτάλ ψηφιακού μετασχηματισμού στην πανδημία, υλοποιώντας ιδέες που τις συζητούσαμε όλοι μεταξύ μας. Ο Καραθανάση, εγώ τον βλέπω ότι είχε πολλές ιδέες τις οποίες τις συζητούσε. Είχα και πολλούς άλλους φίλους οι οποίοι μιλούσαν γι' αυτό. Και πραγματικά είδαμε τα όνειρα πολλών από εμάς να γίνονται πραγματικότητα. Και αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Και πραγματικά αξίζει ένα μεγάλο μπράβο. Πάμε να δούμε τώρα νούμερο ένα. Ξέρετε τι. Αγοράσαμε γάντια, μας δώσανε γάντια στη δημόσια διοίκηση, πολλά γάντια, εκατομμύρια για την προστασία. Να σας δώσω και κάτι να έχετε εδώ, να κινηθείτε. Είχαμε και γάντια. Εντάξει, δεν πιστεύω να μην πήρατε κι εσείς, όλοι πήραμε. Είχαμε τα γάντια μας, δόξα τω Θεώ, είχαμε αρκετά. Και έχουμε και μάσκες, αγοράσαμε μάσκες, εκατομμύρια μάσκες. Για να δω, είχαμε και μάσκες. Θέλεις μία? Κάποιος άλλος μάσκες στη διοίκηση? Θα χρειαστούμε εδώ στην Κρήτη να έρθω έτσι στην τέτοια, στην πλατεία. Αγοράσαμε. Κύριε Μπαλά, δεν μπορώ να σας δώσω. Σας μια κόκκινη θα σας δώσω. Έλα, Καραθανάση, έλα. Κύριε Μελετίου, κάτι. Κάτσε να πάω και λίγο πιο πίσω για να μην λέτε τίποτα. Είμαστε κουρασμένοι, είστε κουρασμένοι. Δεν έχω άλλες. Να ξέρετε, τέλος οι μάσκες. Δεν υπάρχουν μάσκες άλλες. Τελειώσαμε οι μάσκες. Πού το έχουμε βάλει το στικάκι? Άλλο τι κάναμε σαν δημόσιο? Αγοράσαμε αντισηπτικά, ρε παιδιά. Αντισηπτικά, τα αντισηπτικά. Βγάλε τα αντισηπτικά, ρε Λουλούδα. Αντισηπτικά. Δεν ήταν πολλά. Στη Ράνια θα δώσω, στη Ράνια. Θα δώσω στη Ράνια ένα και θα δώσω και εδώ. Πού, εδώ. Λοιπόν, Λουρδάς. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, το 4 τώρα, μπορεί να φανταστείτε τι μπορεί να κάναμε.
Δεν κάναμε, αλλά σιγά δεν μπορούμε να δούμε συνέχεια. Όλο ο προϋπολογισμό ήταν μικρό. Προσέλαβε προσωπικό χιλιάδες άτομα για την προστασία μας, για την προστασία του COVID. Γιατρούς, πήρανε διάφορα άλλα άτομα. Έφερε την τηλεργασία. Χιλιάδες υπάλληλοι έπρεπε σε μία νύχτα να δουλέψουν. Ή τέλος πάντων, ίσως και όχι σε μία νύχτα, αλλά έπρεπε να δουλέψουν. Και το βάρος έπεσε πού? Στις διευθύνσεις πληροφορικής. Εγώ προσωπικά πιστεύω βέβαια ότι η διοίκηση μας ξέχασε. Η δημόσια διοίκηση. Προσωπική εκτίμηση. Δεν διατέθηκαν υπάλληλοι για να στελεχώσουν τις διευθύνσεις. Και πρέπει να κάνει αυτό που είχες πει, ότι κάποτε και οι δαπάνες πέφτανε και σε ανθρώπους που δεν ξέρανε αυτά που έπρεπε να δούμε και έπρεπε να εξηγήσουμε πολλά πράγματα. Να μην ξεχάσουμε ότι μείναμε και πολλές φορές με το προσωπικό με τις άδειες που είχε φύγει. Έφυγε πολύ προσωπικό με ειδικές άδειες εργασίας. Τι κάναμε λοιπόν στις διευθύνσεις πληροφορικής? Κληθήκαμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να διαχειριστούμε ένα πολύ μεγάλο όγκο ετοιμάτων για τηλεργασία, για ασφαλή πρόσβαση στα συστήματά μας, με υποστελέχωση και με προσωπικό να έχει πάρει τις ειδικές άδειες. Δεν είχαμε κανένα εγχειρίδιο για μια τέτοια περίπτωση, γιατί πολύ απλά δεν περιμέναμε μια τέτοια περίπτωση. Την πανδημία δεν την περίμενε κανένας μας και δεν ήμασταν οργανωμένοι για ένα τέτοιο περιστατικό. Ανταποκριθήκαμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό πάρα πολύ καλά. Ακόμα και για την Μπέλα θα σας αναφέρω εγώ, που κληθήκαμε να αγοράσουμε εξοπλισμό, γιατί εξοπλισμό σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπήρχαν. Ήταν αυτό της Κουτουπού, η οποία έχει έρθει το 2006, το 2007 ήταν παλαιωμένος. Ναι. Εύσημα πρέπει να δώσω, και δεν είναι επειδή είναι ο Καραθανάσης, στην Δυτικής Μακεδονίας. Πώς διαχειρίστηκε και αυτό στην κρίση, πρέπει να τους πω τα εύσημα, τώρα κοκορεύεται και θα μου τα λέει μετά, αλλά δεν πειράζει. Και πρέπει να δώσω επίσης και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ειδικότερα είχα πάρα πολύ καλή συνεργασία όταν είχαμε προβλήματα που λύθηκε με το τμήμα της πληροφορικής και πρέπει να τους δώσω τα δικά μου εύσημα. Τώρα, από ασφάλεια τι κάναμε όμως? Από ασφάλεια, αυτός ο μεγάλος παράγοντας, ο οποίος έχει να κάνει με την ασφάλεια. Από ασφάλεια τι κάναμε? Πάμε λίγο όμως στην επικοινωνία. Ακόμα και ένας άριστα οργανωμένος, προσεκτικός, ποιοτικός οργανισμός κινδυνεύει να βρεθεί κατά τη διάρκεια της ζωής του μέσα στη δίνη μιας κρίσης, ακόμα και από τυχαίους και συγκυριακούς παράγοντες. Αυτός ήταν ο COVID. Ο Σπύρος ο Καραγιάννης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει, η κρίση είναι αναπόφευκτη. Η κρίση δεν έχει προτιμήσεις. Προσέξτε κάτι, η κρίση δεν έχει αρχή και τέλος. Δεν τελειώσαμε είτε με τον COVID, για παράδειγμα, ή με την κρίση την οποία δουλεύουν οι διευθύνσεις πληροφορικής. Η κρίση έρχεται, αλλά δεν ξέρουμε πού, πώς και πότε. Η κρίση δεν εξαιρεί υποσύνολα ή πρόσωψα. Η κρίση αλλάζει τις προτεραιότητες. Η κρίση δεν είναι μοιραία. Μην πάρουμε το COVID ότι είναι κάτι μοιραίο για τις ζωές μας ή, αν θέλετε, για τις ζωές των πληροφορικών. Πρέπει να το δούμε σαν μια ευκαιρία, ευκαιρία να γίνουμε καλύτεροι. Λοιπόν, για να μετατραπεί όμως αυτό η κρίση σε ευκαιρία, πρέπει να είναι κανείς έτοιμος από καιρό για αυτήν. Χρήση προσωπικών υπολογιστών. Τι κάναμε από ασφάλεια? Χρήση προσωπικών υπολογιστών. Πολλές φορές δεν είχαμε και τον πλήρη έλεγχο το τι δούλευε από το σπίτι ο άλλος. Όσο και αν προσπαθήσαμε, πάντα μπορεί να σου ξεφύγει κάτι. Πάντα κάτι μπορεί να πάει στραβά και να μπει στο δίκτυό σου και να σου τρυπήσει το δίκτυο και να σου δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Χρήση προγραμμάτων για απομακρυσμένη πρόσβαση. Η κάθε περιφέρεια χρησιμοποιούσε ό,τι πρόγραμμα ήθελε ή πίστευε αυτή ότι είναι καλύτερο, χωρίς να έχουμε έναν κεντρικό σχεδιασμό. Δηλαδή, εδώ θα έπρεπε να έρθει, για παράδειγμα, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και να μας πει ότι κοιτάξτε να δείτε, θα χρησιμοποιήσετε αυτό το πρόγραμμα. Εμείς χρησιμοποιήσαμε το Remote Utilities με αρκετή επιτυχία, οφείλω να πω, και πήγε πάρα πολύ καλά, δούλεψε πάρα πολύ καλά με σερβερ. Τα λέω σωστά, Βασίλη? Με σερβερ που είχαμε στήσει σε κάθε μία περιφερειακή ενότητα και πραγματικά δούλεψε πάρα πολύ καλά το σύστημα. Τώρα, εδώ διασύνδεση χρηστών. Πολλές φορές δεν υπήρχε κρυπτογράφηση. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων διέστασε, κύριε Μελετίου, 15.000 ασφαλείς συνδέσεις. Νομίζω το νούμερο πρέπει να ήταν αυτό, αλλά δεν νομίζω να αξιοποιήθηκαν πλήρως όλες. Επιτρέψτε μου, δεν αξιοποιήθηκαν όλες. Λοιπόν. Το πρώτο εγχειρίδιο κυβερνοασφάλειας τουλάχιστον που έπεσε εμένα στα χέρια μου ήρθε το 2021. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Ευρυπίδη, ήρθε στο χέρι Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Ήρθε το 21 όμως. Η αγάπη άργησε μια μέρα, θα έλεγα εγώ. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα, έστω μια αρχή. Ο νόμος, ο περιβόητος νόμος, ο 4807, ο οποίος έθεσε και τα πλαίσια για το πώς πρέπει να κινείται η τηλεργασία και ποιες ελάχιστες απαιτήσεις πρέπει να πληρεί ο φορέας. Πιστεύω ότι το γνωρίζουμε όλοι, δεν ξέρω, έχει έρθει στα χέρια μας ή πρέπει να έχουμε ενημερωθεί. Και βέβαια θα πω εγώ, δεν είναι εδώ ο Κώστας ο Ιωάννου, με τα παιδιά, με τους πιο πολλούς σου από εδώ, πραγματοποιήσαμε κάποια σεμινάρια, κάποια βασικά σεμινάρια για τα συστήματα του Υπουργείου Εσωτερικών και για την ασφάλεια των συστημάτων στο ΕΚΔΑ. Είναι και αυτά κάποια τα οποία από τα πράγματα γίνανε. Είναι αρκετά όμως όλα αυτά? Όλα αυτά που διαβάσαμε είναι αρκετά? Φυσικά η απάντηση είναι όχι, γιατί ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Συντάσσουμε δεκάδες βίβλους κυβερνοασφάλειες, διαφορετικές σε κάθε περιφέρεια και διαφορετικές σε κάθε δήμο, υπουργείο ή κάποιον άλλον φορέα. Νομοθετούμε δεκάδες νόμους θέτοντας νέα πρότυπα με ένα κοινό παρανομαστή. Δεν έχουμε κοινό σχεδιασμό, έναν κεντρικό σχεδιασμό στον οποίο έτσι θα μπορέσουμε να προγραμματίσουμε και να υλοποιήσουμε όσα ξέρουμε. Έχουμε καταγράψει άραγε, νομίζω κάπου Βασίλη το είπες και εσύ στην εισήγησή σου, έχουμε καταγράψει κάπου σε ένα κείμενο όλες τις καλές πρακτικές που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας? Και αν το κάναμε αυτό, τα διαμοιράσαμε σε όλο το δημόσιο, ελέγξαμε feedback μετά αν τα έχουν αφομοιώσει οι υπάλληλοι, γιατί δεν είναι μόνο το να το γράφουμε, πρέπει να ελέγξουμε και αν αυτά τα οποία είπαμε τα έχουν καταλάβει. Πρέπει να σας πω ότι έχω δει, δεν ξέρω αν έχετε δει αυτές τις, τα έργα με τα, όταν πέφτουν τα αεροπλάνα, που είναι κάτι που λέει τι πήγε στραβά. Οι πιλότοι των αεροπλάνων, όταν υπάρχει μια κρίση, όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν έχουν το χρόνο να σκεφτούν λογικά, οπότε ακολουθούν το manual, το οποίο το manual τους έχει 5 σαφείς οδηγίες που πρέπει να ελέγξουν. Δεν μπορούν εκείνη την ώρα να σκεφτούν τι πάει στραβά. Έχουμε καταγράψει ως περιφέρειες τι κάνουμε σε κάποια περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, όπως αν προσβληθούμε από ένα ransomware. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε? Αυτό είναι το θέμα. Σε αντιστοιχεία, βέβαια, όπως σας είπα, με τις βλάβες αυτών του αεροσκάφους, πρέπει να μάθουμε να τα κάνουμε αυτοματοποιημένα. Υπάρχουν περιστατικά τα οποία χτυπηθήκαν φορείς και ψάχνουν να βρουν τα αρχεία τους αυτή τη στιγμή. Τώρα, πρόβλημα με λύσεις. Στο μέλλον θα έχουμε είτε κάποια πανδημία, είτε κάποιας μορφής κρίσης. Μην νομίζετε ότι δεν θα βρεθεί ένα email να το ανοίξει κάποιος υπάλληλος, τον οποίο πρέπει να επιβεβαιώσει τη μεταφορική από το Hong Kong ότι έφτασε, ξέρω εγώ, στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όπως επίσης, ας ελπίσουμε για την πανδημία να λύξει το θέμα εκεί. Ως Διευθύνσης Πληροφορικής, εμείς θα κληθούμε να σηκώσουμε το βάρος αυτό. Έχουμε λύσεις? Λύσεις. Λύσεις δεν υπάρχουν σε κάποιο μαγικό βαλιτσάκι. Η τσάντα των μαγικών λύσεων. Θα πάρεις μία, Καραθανάση? Ευρυπίδη, θα πάρεις μία κι εσύ? Δεν έχει να πάρει καλή επιλογή. Θες, Ανδρέα? Θέλεις, Ανδρέα, μία λύση κι εσύ? Παιδιά, δεν έχω άλλες λύσεις. Τελέψαν οι λύσεις. Μην νομίζετε. Έχει ένα χαρτάκι μέσα. Γιατί είναι καλό να λέμε τα προβλήματα, αλλά να λέμε και τις λύσεις που προτείνω εγώ. Και κατά ανάγκη δεν σημαίνει ότι είναι σωστές. Λοιπόν, Ευρυπίδης. Είναι εδώ πίσω, Ευρυπίδης, να ξέρετε. Διάβασέ μου μία από αυτές που προτείνω, τα κόκκινα γράμματα. Συγγραφή ενός κεντρικού εγχειρίδιου, το οποίο θα συνταχθεί από ομάδα που θα αποτελείται από στελέχη διευθύνσεων πληροφορικής των 13 περιφερειών, στέλεχος του ΙΠΕΣ και στέλεχος της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Εκεί θα καταγραφούν οι πιθανές απειλές και οι τρόποι αντιμετώπισης, αλλά και οι καλές πρακτικές σε περιπτώσεις πανδημίας ή άλλων εκτάκτων περιστατικών. Αυτό είναι μία από τη λύση την οποία προτείνω. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι σωστή, αλλά είναι μία αρχή να καθίσουμε να δούμε λίγο. Τις λύσεις λοιπόν, ας καθίσουμε να γράψουμε ένα κεντρικό εγχειρίδιο και όχι πάλι ένα Υπουργείο χώρια μόνο του και κάποια άλλη περιφέρεια πάλι μόνη της. Έρχομαι, Ανδρέα, έρχομαι. Α, Παναγιώτη, συγγνώμη, ναι. Με ποιον μπερδεύει? Μισό λεπτό, για πες μου. Ο έρωτας, πληροφορική σε παρένθεση. Δημιουργία μόνιμης Ακαδημίας Κυβερνοασφάλειας
όπου στις εγκαταστάσεις της θα μπορούν να εκπαιδεύονται στελέχη διευθύνσεων πληροφορικής πάνω σε νέες απειλές και τρόπους αντιμετώπισης τους. Δεν λέω τίποτα στρατιωτικό να φορέσουμε, να το ξέρετε αυτό, αλλά δεν μπορεί να μην έχουμε μια ακαδημία έστω για την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία θα ασχολείται με την κυβερνοασφάλεια. Αν νομίζουμε ότι ο επόμενος πόλεμος θα γίνει με όπλα, νομίζω ότι κάνουμε ένα λάθος, ο επόμενος πόλεμος θα είναι με τους υπολογιστές. Υπάρχουν χώρες οι οποίες ετοιμάζουν τέτοιους ανθρώπους για να κάνουν κυβερνοεπιθέσεις. Πρόσφατα θα σας θυμίσω το περιστατικό ασφαλείας που συνέβη με νοσοκομείο της Γερμανίας, όπου hackers μπήκανε στα συστήματα και το κλειδώσανε και κινδυνεύσανε άνθρωποι από τις εγχειρήσεις. Μια δημιουργία, Άρη, δεν ξέρω ποιο θα την κάνει ο Γουγου Πουσού, αλλά μια δημιουργία στο οποίο μπορούν να εκπαιδεύονται συνέχεια και πρέπει να σου πω ότι το καλύτερο, μάλλον, αν θυμάμαι καλά, σαν λύση, το έχει ο κύριος Καραθανάσης. Δεσμοθέτηση άσκησης αντικήθυρα, της έδωσης και όνομα, στα πρότυπα στρατιωτικών ασκήσεων που θα καλούνται υπάλληλοι των διευθύνσεων πληροφορικής να αποκρούσουν κυβερνοεπιθέσεις ή να διαχειριστούν περιστατικά μόλυνσης δικτύου κλπ. Συνεργασία ΥΠΕΣ, δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Δεν ξέρω, μπορεί να το έχει κάνει και αυτό. Λοιπόν, εγώ το σκέφτομαι αυτό, το σκέφτηκα αυτό γιατί όχι στρατιωτική άσκηση, λέει άλλο. Και το ΝΑΤΟ για να καταλάβεις ότι είναι ίδια τα προβλήματα. Ναι. Να ξέρετε ότι όταν γίνεται η άσκηση παρμενίων, έχουμε τέτοια θέματα και τέτοια περιστατικά να διαχειριστούμε. Αλλά δεν γίνεται να το λέμε θεωρητικά τι γίνεται. Πρέπει να δούμε άσκηση για να δούμε τα προβλήματα ενδεχομένως τα οποία έχουμε και τα οποία... Όχι, δεν χρειάζεται. Και τα οποία θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε. Πιστεύετε όμως εσείς ότι πρέπει να γίνει κάτι άλλο στον τομέα της ασφάλειας? Υπάρχει κάτι να συζητήσουμε? Έχει κάποιος να προτείνει κάτι διαφορετικό? Μαρίνα, πες. Εμείς στο νέο οργανισμό που τώρα μόλις ψηφίζεται το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, φτιάξαμε τμήμα κυβερνοασφάλειας. Περνάει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λογικά, στα πρότυπα του Υπουργείου Ιστορικών και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Όταν πλέον έχεις και το τμήμα στη διεύθυνση, νιώθεις λίγο πιο δομικά ήσυχος. Μισό λεπτό. Να δώσω λίγο το λόγο και στον Άρη το Μελετίου. Καταρχήν, όλα αυτά που άκουσες σε αυτή την παρουσίαση για την ασφάλεια είναι κάτι το οποίο το βλέπω προσωπικά πρώτη φορά να παρουσιάζεται. Είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο. Είπατε για το εγχειρίδιο της κυβερνοασφάλειας. Απλώς πρέπει να ξέρετε ότι η Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ουσιαστικά στελεχώθηκε πλήρως φέτος. Υπάρχει πάρα πολύ καλοί συνεργάτες εκεί. Οπότε αυτό που θα πρότεινα είναι, αν θέλετε να βοηθήσουμε και εμείς φυσικά, στα πλαίσια αυτά να κάνετε μια επαφή με την Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας, καθώς το Υπουργείο έχει δώσει πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτή τη διεύθυνση. Και αν δείτε και όλα στην ιστοσελίδα τους, εκτός από το εγχειρίδιο κυβερνοασφάλειας που έχει βγάλει και κάποιες πρακτικές best practices όσον αφορά ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων. Είναι κάτι που βγήκε φέτος. Μπράβο. Και επειδή οι άνθρωποι θέλουν να δείξουν και θέλουν να κάνουν και δουλειά, έτσι, αυτό είναι το σημαντικό, και υπάρχουν πολύ καλά στελέχη, θα σας έλεγα σαν περιφέρειες συνολικά, να κάνετε μια κρούση στη Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας. Μπορώ να βοηθήσω και εγώ βέβαια σε αυτό, έτσι. Και ανήκει στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δεν είναι στην κοινωνική μου τη Γενική Διεύθυνση, ξέρω στη Γενική Διεύθυνση, και επίσης να προτείνω και κάτι άλλο. Αν προβλέπονται αλλαγές στους οργανισμούς, όπως αυτό που είπε ο Δημήτρης πριν, όλοι οι μοντέρνοι οργανισμοί έχουν αυτοτελέστημα ασφάλειας. Η Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας. Αυτή είναι υπεύθυνη για να βγάζουν πολιτικές ασφάλειας. Η Γενική Γραμματεία έχει πάρα πολλά χρόνια ένα αυτοτελέστημα ασφάλειας και αυτοί ουσιαστικά τρέχουν τις δράσεις για αυτά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις. Θα μπορούσατε κάλλιστα να συμφωνήσετε όλες τις περιφέρειες και σε κάποιο έργο, brainstorming κάνουμε τώρα, έτσι, να μπορείτε να κάνετε penetration tests κάθε χρόνο ή να μπορείτε να κάνετε επικαιροποίηση των penetration tests και των κινδύνων. Risk analysis. Πάρα πολλά πράγματα τα οποία σίγουρα είναι καλό που το θέτετε και πρέπει να αρχίσουν από κάπου.
Οπότε, επειδή έχετε και στο τέλος θα κάνετε και ένα απολογισμό των εργασιών του συνεδρίου, θα πρότεινα όλα αυτά να τα καταγράψετε και να τα στείλετε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Γιατί, όπως ακούσατε και από μένα και από τους συναδέλφους, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε τέτοιες δράσεις είναι πάντα ανοιχτό. Ναι. Κάτι σε αυτό που πέω. Σε ό,τι αφορά το εγχειρίδιο, το πήραμε Αύγουστο μήνα, δεν θυμάμαι πότε, ή τουλάχιστον εγώ το βρήκα τυχαία. Μέσα έχει βήματα, ε1, ε2, ε3. Κάτσαμε, αν το ανέλαβε ένας εκπληκτικός συνάδελφος, του το ζήτησα. Τα καταγράψαμε σε ένα Excel όλα τα βήματα και δίπλα φτιάξαμε στήλες τι κάνουμε σε αυτά και σε πόσο της 100 είμαστε σχετικά έτοιμοι. Και τι πρέπει να κάνουμε. Με τη λογική ότι προφανώς δεν τα κάνουμε όλα μόνοι μας, αλλά να έχουμε καταγράψει στις τρεις περιφερειακές μας ενότητες και στα κεντρικά μας συστήματα που βρισκόμαστε και μετά, αν χρειαστεί, μια και άκουσα και πριν για τον ιδιωτικό τομέα, να φέρουμε και έναν άνθρωπο απ' έξω να μας βοηθήσει. Πολύ ακόμα καλύτερα να συνεργαστούμε και με ανθρώπους γκουρού της από το Υπουργείο. Ωραία. Λοιπόν, τελειώσαμε. Επειδή, αν δεν σας έλεγα να συντομεύσετε, θα δίνετε το λόγο και σε άλλους εκτός και στο περίπτερο. Όχι, εντάξει, τελειώνω. Συγγνώμη. Λοιπόν, το τέρας της ελληνικής γραφειοκρατίας δεν πολεμιέται μόνο με ψηφιακό μετασχηματισμό. Μπορεί να είμαστε εδώ πέρα όλοι πληροφορικοί, να είστε όλοι πληροφορικοί, όλοι είμαστε όλοι πληροφορικοί. Χρειάζεται όμως και απλούστευση διαδικασιών. Δεν υπάρχει θέμα να πούμε ότι έχουμε 100 έγγραφα και θα τα κάνουμε, ξέρω εγώ, για παράδειγμα ψηφιακά. Αν δεν μειωθούν οι διαδικασίες. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή ήταν η διαδικασία πριν το 44-12. Κυρία Μπάλα, πέστε μου ο νόμος όταν είναι, τι έπρεπε να κάνω για να πάρω ένα ανταλλακτικό. Έπρεπε να περάσω όλη αυτή τη διαδικασία. Και επειδή ο κύριος Πλεξίδας μου λέει ότι πρέπει να συντομεύω, ας υλοποιήσουμε και τις προτάσεις που έκανε και ο Άρης και ας καθίσουμε να βοηθήσουμε και είναι αμέλειά μου βέβαια που δεν έγραψε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσα. Γιατί, Βασίλη, λίγο το βίντεο, κλείνω τον ήχο, για να μην βρεθούμε λοιπόν, όχι την παρουσίαση κανονικά. Έχει βίντεο στο τέλος. Το τελευταίο βίντεο, για να μην βρεθούμε στην περίπτωση εδώ του κυρίου Σερβετά. Ναι. Για να μην βρεθούμε λοιπόν, ας είμαστε προετοιμασμένοι. Για να δούμε λίγο τι γίνεται. Τι κακό είναι αυτό? Πτήση 467! Πτήση 467! Mayday! Απέχω 350 ναυτικά μίλια από την πιο κοντινή ακτή. Πετάω 560 πόδια πάνω από τη γη και όλο χάνω ύψος. Δεν έχω καύσιμα, δεν έχω καθόλου καύσιμα. Αναμένω οδηγίες, πείτε μου τι να κάνω. Πύργος ελέγχου προς πτήση 467. Πύργος ελέγχου προς πτήση 467. Επανέλαβε μετά από μένα. Ναι. Πάτερ ημών, ο Έντις Ουρανής. Αγιαστείτε το όνομά σου. Δεν πρέπει να